Αυτά λοιπόν δήλωσε και ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος σε ό,τι αφορά την ημερομηνία των εκλογών, των εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου. Τώρα πάμε στο άλλο στρατόπεδο καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σήμερα στις Βρυξέλλες και συμμετέχει στην Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο, αρχός, ο αρχηγός της Νέας επεσήμανε πως θα εμείνει στην υπάρχουσα στρατηγική, στρατηγική του κόμματος με σκοπό τις ρεαλιστικές λύσεις για τους Έλληνες πολίτες. Πάμε λοιπόν τώρα στο Γιάννη Χριστάκο να δούμε τι μεταδίδει και ο συνάδελφο. Καθώ ο Κυριάκο Μητσοτάκη βρίσκεται πλέον με διαφορετικό αέρα στην Ευρώπη, Γιάννη. Στη σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, λοιπόν, ο Κυριάκο Μητσοτάκη έγινε δεκτό με ενθουσιασμό. Πληροφορούμε. Μία συνεδρίαση η οποία θα πρέπει να σου πω ότι ήταν πολύ κλειστή. Ε, δεν είχαν ούτε κάμερε, δηλαδή μέσα δεν έχουμε πλάνα. Από μέσα τα μόνα πλάνα είναι ακριβώ έξω από το, την ώρα που εισέρχεται και τη δήλωση που θα δούμε αμέσω μετά. Αλλά ε, θέλω να σου πω, Γιάννη, ότι το ευρωπαϊκό, το, ε, η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα από όλα τα μέλη. Ακόμα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που κατάφερε να αυξήσει τα ποσοστά του σε αυτές τις ευρωεκλογέ. Και έτσι, όπως συζητήθηκε μέσα εκεί, ήταν και ένα case study ουσιαστικά για το πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις ένα κόμμα ακραίου λαϊκισμού, όπω έχουν χαρακτηρίσει τα μέλη του ΕΛΚ, τον, τον, ΣΥΡΙΖΑ και τον... τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ε, από εκεί και πέρα, Γιάννη, αυτό που έχω να σου πω είναι ότι επιστρέφοντας εδώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκη αρχίζει αμέσω περιοδίε δεν πρόκειται να αλλάξει η στρατηγική του, θα παραμένει η ίδια. Θέλει να προσελκύσει και άλλους ε, Έλληνες πολίτες και από αυτούς που δεν ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη φορά, αλλά να διεισδύσει ακόμα και σε εκείνους που και σε αυτή την εκλογή, σε ευρωεκλογές, επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Εσφιάζει Θέλει να δημιουργήσει συγκεκριμένα, Γιάννη εστιάζει κάπως συγκεκριμένα, λέω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Σε ποια κοινά, σε ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων πλέον εστιάζει. Σωστά. Είναι δύο οι κατηγορίε που βλέπουν και έχουν βάλει στο μικροσκόπιο από τα αποτελέσματα των εκλογών και κυρίω του exit poll. Η μία κατηγορία είναι εκείνοι οι πολίτε οι οποίοι δεν προσήλθαν και αυτή τη φορά στι κάλπε. Είναι δηλαδή από το ποσοστό εκείνων που απήχαν. Άρα λοιπόν θα έχει στην προεκλογική του εκστρατεία για τι εθνικέ εκλογέ μηνύματα προ εκείνου πολίτε που δεν ήρθαν να προσέλθουν στην κάλπη και βεβαίω να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία, θα επιχειρήσει να του πείσει. Και το άλλο κομμάτι είναι εκείνοι που επέλεξαν τα άλλα κόμματα. Δύο κατηγοριών. Και τα μικρά κόμματα mm -hmm. θα συνεχίσει δηλαδή την ε, τακτική της χαμένη ψήφου, αλλά και εκείνου ακόμα οι οποίοι επέλεξαν τον ΣΥΡΙΖΑ θα χρησιμοποιήσει ειδική φρασιολογία ενωτικού περιεχομένου για το ποια είναι η επόμενη μέρα. Και κλείνοντα mm -hmm. σε αυτό το κομμάτι, Γιάννη, θα πρέπει να σου πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει και ένα πλατή κάλεσμα και σε κομματικού σχηματισμού, του δημοκρατικού τόξου δηλαδή, λέγοντα ότι ακόμα και αν πάρει την αυτοδυναμία, εκείνο θα επι... Διόξει την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κυβερνητική συνένεση. Τώρα, είχαμε όμω και κάποια δημοσιεύματα τόσο από τον Bloomberg όσο και από το Reuters. Και αυτά αφορούν κυρίω στην εκλογική ήττα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να μα πει δύο λόγια γύρω από αυτήν. Εκτενεί αναφορέ, Γιάννη. Επιλέγουμε δύο από τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορία και η αρθρογραφία του σήμερα ήταν λόγω και τη ε, πρώτη συνόδου των ε, ηγετών και των αρχηγών ομάτων στην Ευρώπη, στι Βρυξέλλε. Τον Bloomberg, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Λέει χαρακτηριστικά ότι ο Τσίπρα έγινε διεθνώ παράδειγμα προ αποφυγή για όλου του λαϊκιστέ. Δεν μπορεί να ξεχαστεί ότι η άνοδο του στην εξουσία χτίστηκε πάνω στην εξαπάτηση. Η απόφαση των ψηφοφόρων να τον τιμωρήσουν για όλες τις ανακολουθίες του είναι καλοδεχούμενοι. Ε, ένα άλλο ε, μέσο είναι το Reuters Γιάννη, το πρακτορείο, το οποίο λέει ότι η ήττα του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ίσως αποδειχθεί νίκη της οικονομίας. Οι πρόορες εκλογές αλλά και το πρόγραμμα του ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη εξηγούν γιατί το χρηματιστήριο και τα ομόλογα σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Μάλιστα. Γιάννη Χριστάκος, ευχαριστώ πολύ. Και...